Ένα μήνα ναι, βρέσει νερό. Ένα μήνα, ναι. Ορίστε. Αυτό είναι. Βρύσες στεγνές. Τριτοκοσμικές καταστάσεις συνέχεια για το πολύτιμο αγαθό το νερό, με πολίτες σε γειτονιά στην Καλλιθέα να δοκιμάζουν τις αντοχές τους λόγω της έλλειψης νερού εδώ και έναν μήνα. Είναι υφραμένος όλη η σωλήνα, θέλει άλλαγμα. Δεν μπορούν, φαίνεται, δεν θέλουνε, δεν μπορούνε. Για εκδίκηση, επειδή σφέραμε τα κανάλια, γι' αυτό. Πίστευε εμείς, δηλαδή. Ναι. Το πιστεύετε ναι. Δηλαδή αυτό, ότι. Ναι, το πιστεύω. Και να πηγαίνουμε από τις αδερφές μας, από τις ξαδέρφες μας να γεμίζουμε μπετόνια ή από την γειτονιά κάποιων άλλων σπιτιών να γεμίζουμε μπετόνια για να πληθούμε. Πού ζούμε? Δεν νομίζω ότι ζούμε στο μεσαίωνα. Πρόκειται για το δεύτερο ρεπορτάζ της Crete TV στην επιμαχή περιοχή, με πολίτες να περιγράφουν το μαρτύριο της αγώνας αλλά και την αδιαφορία της AI να δώσει λύση στο πρόβλημα αυτό. Από το φως μπορεί να περάσει, από το νερό δεν μπορεί. Θα κουβαλώ όλη μέρα, τρεις μέρες ισχύει από τώρα με πολύ. Δεν μπορώ να τρέχω πάνω. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ο πρόεδρος της AI φαίνεται να ενοχλείται από τα ρεπορτάζ της Crete TV, με τον Γιώργο Βουρεξάκη να υποστηρίζει στην πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Καλλιθέας ότι αν τα προβλήματα δημοσιοποιούνται στην Crete TV, τότε κάνει το αντίθετο. Εγώ ίδια προσωπικά ενημέρωσα τον πρόεδρο της AI, τον κύριο Βουρεξάκη, και μάλιστα μου είπε ότι ίσως έχω κι εγώ, λέει, συμφέροντα από το Crete TV, ότι τι έχουμε το σχέση στο Crete TV και παίρνουμε το Crete TV. Δηλαδή, ναι. Ο πρόεδρος της AI ενοχλήθηκε τόσο πολύ που πήρε δημοσιότητα το θέμα από την Crete TV? Βέβαια, ενοχλήθηκε με τη συζήτηση που κάναμε, ενοχλήθηκε και μάλιστα μου λέει ότι εγώ όταν να δω ότι πάνε στο Crete TV κάνω συνήθως αντίθετο. Και του λέω, αυτό δεν είναι καθόλου σωστό που λέτε. Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του για τη στάση του Προέδρου της AI, όπως σχολιάζουν οι ίδιοι δημότες που δεν μπορούν να καλύψουν βασικές τους ανάγκες και με τους ηλικιωμένους να κουβαλούν νερό με κουβά και μπουκάλια από γειτονικά σπίτια που έχουν νερό. Είναι ντροπή τους αυτό, με μια λέξη μόνο. Είναι ντροπή τους να έχουν τους γέρους ανθρώπους χωρίς νερό. Και πλυντήρια βάζω στη γειτονιά. Και πλυντήρια βάζω. Ναι, απέναντι έστω και πλήγει στο σπίτι μου. Ναι, τι να κάνουμε, να μην τους βοηθήσουμε. Ναι. Εσείς δείτε την ανθρωπιά σας, η αρμόδια υπηρεσία. Τίποτα, δεν δείχνουν τίποτα. Και μάλλον μάνισε λέει κιόλας, γιατί λέει φέραμε το TV Crete. Πάντως η νέα πρωτοφανής αυτή αντίληψη από τον πρόεδρο της AI, ο οποίος δεν προβαίνει σε δηλώσεις στην Crete TV, επειδή ενοχλείται από τα ρεπορτάζ, σχολιάζεται αρνητικά και από τους δημότες που διεκδικούν το αυτονόητο νερό στις βρύσες των σπιτιών τους. Και μου είπε ότι δεν είναι λύση στην αρμοδιότητα του Προέδρου να πηγαίνει να βλέπει τους κατοίκους και θα έστελνε το συνεργείο. Εγώ του είπε και ποια είναι η αρμοδιότητα του Προέδρου, να μην βλέπει τον κόσμο. Πότε πρέπει να βλέπει τον κόσμο, όταν είναι μόνο οι εκλογές? Εν τω μεταξύ, με ανακοίνωσή της η ΔΕΙΑΗ ενημερώνει τους πολίτες ότι λόγω βλάβης υγειώτρης του Γιούχτα θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στις περιοχές Βασιλιές, Σύλαμος, Άγιος Βλάσης και σε αυτομετρικά ψηλά σημεία της οδού Ούλοφ Πάλμε. Η ΔΕΙΑΗ συνιστά την ορθολογική χρήση του νερού στις επίμαχες περιοχές, ενώ παράλληλα επισημαίνει ότι η ομαλή υδροδότηση της περιοχής θα αποκατασταθεί την Παρασκευή 2 Αυγούστου.